Λίγο για να το, τι να το πείτε. Θα προσθέσετε δύο πράγματα στην απάντησή σας, γιατί νομίζω σχετίζονται. Μάλιστα. Πρώτα, την ανάγκη διαμόρφωση κοινωνικού μετώπου για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση συνολικότερα. Και το δεύτερο ζήτημα, μιλάτε για αρμαγεδόνα παραπληροφόρησης. Να δούμε δηλαδή και αυτό το πράγμα, και μιλάτε για αδιαμεσολάβητη πια ενημέρωση του κόσμου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει αλλίωση της πραγματικότητας από συγκεκριμένους χώρους, πολιτικούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και τι θα κάνετε εσείς? Νομίζω, για να είμαι γρήγορος στις απαντήσεις μου, το πρώτο πράγμα σε αυτό που ρωτάτε είναι η άμεση επαφή με τον κόσμο και κυρίως τον κόσμο της εργασίας, με τα κοινωνικά στρώματα που εμείς εκπροσωπούμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και με όλες μας τις δυνάμεις θα προσπαθήσουμε σε αυτό το τοπίο. Δεν βλέπω κάτι άλλο πολύ μαγικό και πολύ διαφορετικό από αυτό. Αυτός είναι ένας μόνιμος δρόμος που εμείς συνεχίζουμε να έχουμε. Και οι εξορμήσεις που κάναμε με το κλείσιμο των δύο χρόνων της διακυβέρνησης ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ποια είναι η παραπληροφόρηση, που σας οδηγεί σε αυτήν την ανάγκη? Μα εσείς δεν παρακολουθείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν παρακολουθήσαμε τόσο καιρό ότι κάθε τρεις και λίγο καταστρεφόμαστε? Το επανέλαβε και με έναν τρόπο, δεν ξέρω, πέρα από τις πολιτικές εκτιμήσεις. Δηλαδή, πολιτικές εκτιμήσεις, Αλλά εδώ υπάρχει πραγματικότητα, κύριε Δάραγε και κύριε Δαράκη. Η ανακοίνωση του ΣΕΒ. Η ανακοίνωση του ΣΕΒ. Μην παρεμβαίνετε, εγώ σας. Ούτε μισό λεπτό δεν πληροφορήσει. Κύριε Μαντά. Ένα λεπτό. Έχει 1,5 λεπτό, οπότε θα τον αφήσουμε ολοκληρωμένο. Λέω λοιπόν τα εξής. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι ζήσαμε το 2016, όλο το 2016. Δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Καταστρεφόμαστε. Το ένα το άλλο. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Να σημειώσω εδώ ένα πραγματάκι για να μην το ξεχνάμε. Ξέρετε τι έκλεισε την πρώτη αξιολόγηση? Ότι δεν θα έχουμε χρέος, χρηματοδοτικές ανάγκες για το χρέος ακαθάριστης πάνω από το 15%. Ξέρετε πόσο είχαμε πιο πριν, από το 9 και μετά, μέχρι το 15, πάνω από 25%. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζονται τα πρώτα μέτρα. Τα κοροϊδεύουν κάποιοι, τα λιδωρούν. Όμως δίνουν και θα δώσουν αποτελέσματα. Πάμε παρακάτω. Γιατί καθυστερεί το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης? Είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης? Κάνουμε πλάκα? Δεν έχουμε καταλάβει ότι από το Δεκέμβρη, από το 2015, από το Δεκέμβρη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήταγε 4,6 δισεκατομμύρια μέτρα εδώ και τώρα? Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό? Και για να το εξηγήσω έχουν ρίξει τίτλους τέλους. Εμείς είμαστε και παραμένουμε μια δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και τούτων δοθέντων, σε αυτούς τους συσχετισμούς τους ευρωπαϊκούς, προσπαθούμε να βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι για να αλλάξουν οι συσχετισμοί προς την πλευρά του κόσμου της εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η έννοια μας, αυτή είναι η αγωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.